Με τη στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας, αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την διευκόλυνση των εντός της επικράτειας εκλογέων και των απόδημων Ελλήνων, ώστε να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αναδιπλώθηκαν στην Ολομέλεια και δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν τις προωθούμενες διατάξεις, αν και κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ψήφισαν θετικά επί της αρχής. Η αιτία, η πρόσθετη τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η οποία δίνει το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου στους απόδημους Έλληνες και στις εθνικές εκλογές. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση κατάφερε να δυναμητήσει τη συζήτηση αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου. Αυτό βέβαια οφείλω να πω ότι δεν έγινε μόνο με την ευνηδιαστική τροπολογία για την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, που κυριολεκτικά πέταξε χθες στο τραπέζι η κυρία Κεραμέως, αλλά και με όλη τη διαδικασία που ακολούθησε στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και πριν την κατάθεσή του. Όλοι και όλες εδώ όμως οφείλουμε να προσέχουμε και να περιφρουρούμε την νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα στα θέματα του πυρήνα της δημοκρατίας, που είναι η εκλογική διαδικασία. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του επέλεξαν να προσβάλλουν αυτή τη διαδικασία. Η αλαζονία σας, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, έτσι και σε αυτό, είναι πολύ κακό σύμβουλος. Μεταφράζετε τη συνένεση των κομμάτων ως λευκή επιταγή. Αντιμετωπίζετε τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου ως κομπάρσους των επιδιώξεών σας. Το ΠΑΣΟΚ πάντως ενδέχεται να καταψηφίσει σήμερα το νόμο για την επιστολική ψήφου, εφόσον ο Υπουργός Εσωτερικών δεν αποσύρει την τροπολογία που εκπρόθεσμα παρουσίασε, επεκτείνοντας την εμβέλεια της ρύθμισης και στις βουλευτικές εκλογές, χωρίς να δώσει μάλιστα χρόνο στη διαδικασία διαβούλευσης με τα άλλα κόμματα, όπως αυτά υποστηρίζουν. Η Κεραμέως πάντως απάντησε σήμερα το πρωί στην έντονη κριτική περί ευνηδιασμού, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα απόσυρσης της εν λόγω τροπολογίας. Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν να το φέρουμε για τις ευρωεκλογές που απαιτούσε απλή πλειοψηφία, με 151 περνάει στις ευρωεκλογές, ενώ για τις εθνικές θέλει μια αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Mm-hmm. Τι κάναμε, ποιο είναι το έγκλημα που πήγαμε να κάνουμε δηλαδή. Πήγαμε και είπαμε, εδώ να δεικνύεται μια ευκαιρία. Πάμε να δούμε την ουσία. Πάμε να δώσουμε σε αυτούς τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα. Αυτό που θα κάνουν για τις ευρωεκλογές, να το κάνουν για τις εθνικές. Η έγκριση του νομοσχεδίου που αφορά τις ευρωεκλογές απαιτεί απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για την υπουργική τροπολογία που επεκτείνει την επιστολική ψήφο σε εθνικές εκλογές μόνο για τους εκλογές του εξωτερικού. Η ρύθμιση απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών και με δεδομένη την αρνητική στάση όλης της αντιπολίτευσης, αναμένεται η καταψήφισή της στην βραδινή ψηφοφορία.